Με χαμόγελα, αισιοδοξία και αποφασιστικότητα να μην στερηθούν το βασικό τους δικαίωμα στην εκπαίδευση, επιστρέφουν οι μαθητές στο σχολείο του Πακιστάν που βάφτηκε στο αίμα κατά την πολύ νεκρή επίθεση των Ταλιμπάν. Στις 16 Δεκεμβρίου, ένοπλοι εισέβαλαν σε στρατιωτικό σχολείο στην Πεσαβάρ και άνοιξαν πύρα διακρίτως, προκαλώντας σοκ και παγκόσμια κατακραυγή. Είμαι μαθητής στον δεύτερο χρόνο στο Δημόσιο Στρατιωτικό Σχολείο. Στην επίθεση των Ταλιμπάν σκοτώθηκε η μητέρα μου, αλλά τώρα δεν φοβάμαι να επιστρέψω για να μορφωθώ. Δεν τους φοβόμαστε. Δεν φοβόμαστε τις επιθέσεις τους και θα πάμε στο σχολείο για να μορφωθούμε. Η μόρφωση είναι βασικό μας δικαίωμα. Ο αρχηγός του στρατού στο Πακιστάν, συνταγματάρχης Ραχίλ Σαρίφ, επισκέφθηκε το σχολείο. Συνομίλησε με τους μαθητές και τους γονείς τους και τους διαβεβαίωσε πως η κυβέρνηση του Πακιστάν θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για να εξαλείψει το φαινόμενο της τρομοκρατίας. Στην επίθεση των Ταλιμπάν σκοτώθηκαν 134 μαθητές, ενώ ο συνολικός αριθμός των νεκρών ξεπέρασε τους 140. Η εισβολή των Ταλιμπάν είχε συνοδευτεί από σκηνές φρίκης. Οι ένοπλοι πυροβολούσαν και σε ορισμένες περιπτώσεις έκαιγαν τα θύματά τους. Πακιστάν και Αφγανιστάν σκοπεύουν τώρα να λάβουν κοινά μέτρα αντιμετώπισης της τρομοκρατίας.